Το χαλί, παιδί μου, πρόσεξε το. Τι. Τι. Πρόσεξε, συγγνώμη. Το χαλί το παίρνεις για να το πατάς και να το ευχαριστιέσαι. Άμα είναι να πάρω χαλί και να γίνω αεροπλάνο και να πετάω από πάνω, δεν έχει νόημα. Στο σπίτι σου πατάς με τα παπούτσια. Στο χαλί. Ναι. Όχι. Είδες. Αλλά εδώ δεν είναι σπίτι. Τι διαφορά έχει. Έχει μια διαφορά. Είναι ένα αποχούμενο σπίτι. Και πού είμαστε. Ford Ranger Platinum. Η πιο πολυτελής έκδοση Ranger. Mm. Δηλαδή έχουμε το Wild Track, έχουμε το Limited, έχουμε το Raptor, το οποίο είναι το Brutal για τα παλικάρια και για τις Αμαζόνες που φεύγουν και οργώνουνε την ηρέμησε. Μα γι' αυτό είναι τώρα, πού απευθύνεται. Και τι είναι η Platinum, απευθύνεται σε αυτόν ο οποίος θέλει όλες τις αρετές ενός διπλοκάμπινου οχήματος εκτός ή εντός δρόμου, με ό,τι περισσότερο μπορώ σε τεχνολογία και πολυτέλεια. Λούσα. Και λοιπόν, ποιες είναι οι πινελιές που το κάνουν Platinum? Στο ταμπλό ξύλινες λεπτομέρειες, δερμάτινα καθίσματα, κόκκινες ραφές απολύξεις κτλ. Λεπτομέρειες Platinum, αναγράφεται. Εξυπηρέτηση για όλους τους ανθρώπους που ταξιδεύουν εδώ μέσα, που είναι 5 τον αριθμό. Σωστά. Με άνεση, δηλαδή θύρες USB μπρος-πίσω, 4 και οι απλές που ξέραμε και τα ύψη. Και πρίζα κανονική. Και μέσα, ναι. Και εδώ. Μα να το. Έχει δύο πρίζες. Εδώ το ξέρω, εδώ πέρα, να το. Και κρεμάστρες. Γάντζι, οι οποίοι είναι ακριβώς στο εσωτερικό, στην πλάτη των καθισμάτων, ρίχνω τα καθίσματα. Ναι. Και κρεμάω κάτι που είναι πολύ πιο μεγάλο να πέσει κάτω. Και πώς θα ανέβεις επάνω στην καρότσα? Εγώ που έχω υπάρξει άλτης στο ύψος, κάνω ένα μπαμ και μπαίνω. Καλά, έχουν τοποθετήσει ένα ειδικό σκαλοπατάκι εδώ. Καλά, και εγώ πήγα τώρα. Δεν το είδα καν, σοβαρά μιλάς. Προφανώς. Εγώ πώς ανέβηκα, νομίζεις? Εγώ έκανα Φόσμπερι μικρός. Μπορεί να πάθει τράβηγμα, θέλει προσοχή. Αυτό σε διευκολύνει. Τσακ, πάμε, ανεβαίνει κατευθείαν. Και κατεβαίνει. Το ίδιο. Και η πόρτα, η οποία αντέχει αμέτρητα κιλά, είναι με ένα σύστημα το οποίο έχει αμορτισέρ επάνω του, κατεβαίνει με μια προοδευτικότητα. Και αθόρυβο κλείσιμο. Υπάρχει σκαλοπατάκι και για τους επιβάτες. Αυτό εδώ πέρα, ξέρεις τι έχει μέσα? Έχει μπάρα προστασίας από τυχόν ομιγέννητο ανατροπή. Έχει ράγες οροφής, αυτά εδώ πέρα που είναι σημεία πρόσδεσης διάφορα, πρίζες που είπαμε εδώ πέρα και για επαγγελματική χρήση και για οτιδήποτε, χαλάκια διάφορα. Εδώ. Όχι, αυτά είναι εξτρά, εγώ τα έφερα. Και κλείνει κιόλας άμα θέλεις. Βεβαίως, αλλά όχι με εμάς μέσα. Όχι. Α, μπράβο, εντάξει, οκ. Διατίθεται μόνο σε διπλοκάμπινη έκδοση, ζάντες 20 αλουμινίου και εκτεταμένη χρήση χρωμιωμένων λεπτομεριών, κυρίως στη μάσκα αλλά και σε άλλα σημεία γύρω-γύρω. Δεν θα με πας τα χώματα. Τα έχω αφήσει για το τέλος αυτά. Εδώ okay, και τα χώματα, αλλά εδώ μιλάμε για Ford Ranger έκδοση Platinum. Πολυτέλεια. Ακριβώς αυτό που ζητάει πλέον η αγορά αυτή των pick-up, η οποία με τα χρόνια έχει μεταλλαχθεί τελείως. Βέβαια, γιατί τα σκληροτράχυλα 4x4 πέρασαν όλο και περισσότερο στην πλευρά των pick-up και αυτά εκπολιτίστηκαν και ήταν θέμα χρόνου να υπάρξει και μια πραγματικά πολυτελής έκδοση όπως είναι το Platinum. Ακριβώς, από όλες τις απόψεις. Και κορυφαίος είναι όμως και ο κινητήρας που φιλοξενεί αποκλειστικά με 3-λίτρο κινητήρα diesel V6. Κλασικά αμερικάνικος αυτούς, το χρησιμοποιούν στο F-150 που είναι ο ορισμός, ας πούμε, για εκείνους μεσαίου pick-up. 240 ύπη, αλλά το πιο σημαντικό είναι ροπή, 600 νιουτόμετρα. Τρομερό μοτέρ. Το οποίο συνδυάζεται και ιδανικά με το κυβότιο 10 σχέσεων, αυτόματο κυβότιο 10 σχέσεων, οπότε καταλαβαίνεις όταν θα βγεις στην Εθνική πόσο ήρεμο και χαλαρό ταξίδι και αθόρυβο έχεις. Αθόρυβο πάντως. Στην κύλησή του. Εντελώς αθόρυβο. Σίγουρα βοηθάει το κυβότιο. Η μόνωση που υπάρχει γύρω-γύρω στην καμπίνα να μην περνά τίποτα. Ενώ ειδικά τα φωτιστικά σώματα μπροστά, τα LED, έχουν το χαρακτηριστικό σχεδιασμό που πλέον ξεχωρίζει στη νέα γενιά Ranger. Όποιοι θυμούνται τα παλαιότερα pick-up που κοπανάγανε και είχαν μια περίεργη συμπεριφορά, τέλος πάντων, λόγω και της λήψης βάρους πίσω. Έχει εξαλειφθεί αυτό τελείως. Καταρχήν, η καμπίνα πλέον καταλαμβάνει τον περισσότερο χώρο. Καθώς είναι διπλοκάμπινο, πάρα πολλούς χώρους για επιβάτες, πολλά μικρά στοιχεία άνεσης που βλέπεις και το χαρακτήρα αυτό. Ένα SUV είναι στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Με διαφορετική ουρά. Τεράστια οθόνη αφής που φιλοξενεί το σύστημα Sync 4, στη φιλοσοφία του Mustang, θα έλεγα. Ναι. Και πάρα πολλά συστήματα υποβοήθησης, προειδοποίησης σε διασταυρώσεις. Για το τρέιλερ υπάρχουν προβλέψεις, ας πούμε, που βοηθούν τον οδηγό σε τυφλά σημεία, γωνίες κλπ. Οπότε είναι πλήρως εξοπλισμένο και από αυτήν την άποψη. Από όλες τις απόψεις, κλιματισμός. Και δυνατότητες, δηλαδή, γιατί αυτά είναι οχήματα ελευθέρου χρόνου. Από ποδηλάτες, κανό, με ωφέλιμο φορτίο πάνω από ένα τόνο. Και ρημούλκηση 3,5 τόνους. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το απόλυτο πολυεργαλείο.
Μα ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά υπάρχει μία τάση προς αυτά τα οχήματα. Γιατί όπως είπες πριν, σε ό,τι εκτός δρόμου και 4x4 με δυνατότητες πρέπει πλέον να πας προς το pick-up. Ναι. Ακόμα και τα αυτά που γνωρίζαμε για το χειμώνα, τα χιονοδρομικά κέντρα πλέον δουλεύουν στην Ευρώπη για all season, για όλη τη σεζόν δραστηριότητες. Από ποδηλασίες, downhill το καλοκαίρι. Και σκι στο χώμα. Μέχρι και σκι στο χώμα και στο γκαζόν κάνουν. Έχει κατακλειστεί η Ευρώπη λοιπόν με τέτοια οχήματα. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι το Ford Ranger είναι best seller στην Ευρώπη, στην κατηγορία των pick-up. Αυτό το σκι στο χόρτο, στο γκαζόν, πώς λέγεται, χορτοσκι. Χορτοσκι. Σκι χόρτο. Σκι χόρτο. Σκι γκαζόν, γκαζόν σκι. Το Ford Ranger, το Platinum τώρα που έχουμε προκειμένου, είναι πισωκίνητο κανονικά. Όμως υπάρχουν επιλογές. Έχει την έξυπνη τετρακίνηση, 4-auto, 4-high και 4-low και διαφορετικά προφίλ οδήγησης, τα οποία προσαρμόζουν τις δυνατότητες του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες και αυτά μπορεί να αλλάξουν και τον τρόπο κίνηση από δηλαδή κίνητο σε τετρακίνητο. Δηλαδή έχουμε το normal και το eco που το αυτοκίνητο λειτουργεί σαν του high, δηλαδή κλασικά πισωκίνητο. Επιλέγοντας το προφίλ για μετακίνηση trailer, κατευθείαν το αυτοκίνητο μπαίνει σε τετρακίνητη αυτόματη λειτουργία. Το ίδιο και φαίνονται όλα στην οθόνη. Ακριβώς. Ναι, τα δείχνει στην οθόνη, σλίπερι για κλειστερές επιφάνειες, mat και. Η απεικόνηση είναι τρομερή, είναι 3D. Σε αυτές τις πιο δύσκολες λειτουργίες φεύγει από το 4-auto και μπαίνει στο 4-high. Όπου κλειδώνει σε κάποιες από αυτές και το πίσω διαφορικό. Επομένως, το προφίλ οδήγησης έχει συνολική λειτουργία, επηρεάζει πάρα πολλές παραμέτρους του αυτοκινήτου. Πάντες κάνει. Άμα τα βγάλεις όλα, όλα γίνονται, ειδικά στο χώμα. 12 ιντσών η οθόνη μπροστά από τον οδηγό που αντικαθιστά τον κλασικό πίνακα οργάνων, όπως 12 ιντσών είναι και η κάθε της διάταξης οθόνη του infotainment που φιλοξενεί το σύστημα Ford Sync 4 και ηχεία B&O για το οικοσύστημα. Συνήθως ξέρουμε για θερμαινόμενα καθίσματα. Εδώ τα καθίσματα είναι και θερμαινόμενα μπροστά και αεριζόμενα. Που ειδικά για ζεστά κλίματα όπως πλέον σε περισσότερους μήνες είναι η Ελλάδα, το δέρμα πολλές φορές σε υδρώνει. Με το αεριζόμενο, κάτσε να το βάλω λίγο. Για βάλε, γιατί είναι ζεστή η μέρα σήμερα. Όντως, δροσίζει. Δροσίζει. Ρυθμίζεται ανεξάρτητα για οδηγό και συνεργό. Ναι, ρυθμίζεται ανεξάρτητα και έχει και διαφορετικές σκάλες. Τρομερές ανέσεις, παιδί μου. Είναι, εφευρίσκουν πράγματα τα οποία νιώθεις ότι τα χρειάζεσαι, αλλά δεν τα έχεις φανταστεί. Δεν τα έχεις σκεφτεί. Και πλέον όταν μπαίνεις σε αυτό, λες, άμα πλέον βλέπεις, δεν υδρώνει η πλάτη μου όπως ίδρωνε με τα τερματικά καθίσματα. Και επίπεδο των απαιτήσεων και λες, τι, δεν έχει δροσισμό το κάτω, α, δεν το θέλω. Και η τιμή, Θωμά, για το Ford Ranger, το Platinum, είναι 60.430 ευρώ. Σήμερα αναβανωμένο του σαλονιού. Θωμά.